Μας έδωσε την καλύτερη πάσα. Γιατί να το εδώ... πράγματι, πράγματι. Εδώ γίνεται της Golden Visa και του Airbnb το κάγκελο. Και τα νίκια παραμένουν στο Θεό, αυξάνονται μάλλον. Με αποτέλεσμα να έχει η χώρα μας πλέον στεγαστικό πρόβλημα. Εγώ θα πω και θα το αφήσω εδώ στη συζήτηση ότι η Ισπανία μετά την Λισαβόνα έκοψε το concept Golden Visa, πάει, καταργήθηκε. Εδώ ανεβάσαμε το όριο, τον πύχη. Έχουμε τους ειδικούς όμως για να τα συζητήσουμε και από τα κινήματα και από το real estate. Κοντά μας ο παλιός μας γνώριμος, ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε σας. Μπάκα. Και κοντά μας και η κυρία Μαρία Πετινάκη, αρχιτεκτόνισσα και μέλος της πρωτοβουλίας Γειτονιές για το Δικαίωμα στη Στέγη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας, κυρία Πετινάκη. Μια πολύ ωραία κινητοποίηση. Πολύ χρωμή, μια μετακόμιση κάνανε στην πραγματικότητα. Έχουμε, νομίζω, και κάποιες φωτογραφίες να δείξουμε. Θα τις δείξουμε. Γι' αυτό η κυρία Πετινάκη. Εδώ βλέπουμε, κάνατε μετακόμιση στο Θησίο. Πού είσαι, στο Θησίο, δηλαδή, ξεκινήσατε. Στο Θησίο, ναι, και πήγαμε μέχρι το Σύνταγμα. Και ζητάτε πλαφόν στα ενίκια, πολύ μουσική, πολύ πολύχρωμη, νέου τύπου κίνημα είναι αυτό, με καινούργια έτσι χαρακτηριστικά. Ευκαιρία 700 ευρώ, έτσι. Είναι. Μπαίνει το θέμα. Αν δει κανεί τι αγγελίε που κυκλοφορούν, ναι. 700 ευρώ μπορεί να θεωρούνται και ευκαιρία αυτέ τι μέρε. Δηλαδή, είναι φοβερό. Ο κύριο Πολίτη, όπω είναι πλωμένο, έτσι όπω τον βλέπω. Μπορείτε να μα πείτε λίγο για αυτή την. Να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Μπάκα. Κυρία Πετινάκη, γιατί φτάσατε να κάνετε μετακόμιση διαμαρτυρία? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε να ασχολιόμαστε με το θέμα της στέγασης, καταρχήν βλέποντας φίλους και γνωστούς να φεύγουν, να μην μπορούν πλέον να μείνουν στις γειτονιές που ήμασταν, οι κοινότητες να διαλύονται. Οπότε, εφόσον το πράγμα έχει φτάσει κάπως στο αμήν, αποφασίσαμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούμε γι' αυτό, για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Οπότε έγινε αρχικά και μια κινητοποίηση στο μεταξουργείο με μια κηδεία πριν από αυτό και μετά οργανωθήκαμε και κάναμε ένα κάλεσμα σε όλες τις συλλογικότητες που μέχρι τώρα είναι ενεργές στο κομμάτι της στέγασης και στο κομμάτι του δικαιώματος στην πόλη για να συνδιαμορφώσουμε μια κινητοποίηση η οποία θα είναι μόνο η αρχή. Αυτό δεν είναι το τέλος της κινητοποίησης μας. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, εφόσον μέχρι να δούμε και κάποιο αποτέλεσμα. Όμως, κυρία Πετινάκη, έρχεται η κυβέρνηση και λέει, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Πετινάκη μου και όλοι οι υπόλοιποι που διαδηλώνετε στο Θησίο Σαββατιάτικα, εδώ έχουμε φέρει το πρόγραμμα σπίτι μου, θα πάω μετά σε εσάς κύριε Μπάκα που τα έχετε προστατοποιημένα. Έχουμε φέρει το πρόγραμμα σπίτι μου, έχουμε φέρει εξοικονομώ, έχουμε φέρει ανακαινίζω, επιδόματα ενοικίου. Και εσείς δεν χρειάζεται να μένετε όλοι στο Κολωνάκι και στα Εξάρχεια, πηγαίνετε λίγο παραπέρα. Βάλαμε και όριο στην Golden Visa. Σε αυτό εσείς τι απαντάτε? Δεν τα συμμερίζομαι, τα λέω ως επιχειρήματα που κυκλοφορούν. Και λέει και κάτι ακόμη η κυβέρνηση, το βασικότερο. Ότι για κάθε Πετινάκι που δεν βρίσκει ένα σπίτι με αξιοπρεπές ενίκιο ικανοποιητικό, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος βγάζει χρήματα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι οι λύσεις αυτές, καταρχήν, αφορούν, οι περισσότερες από αυτές αφορούν τους ιδιοκτήτες, δεν αφορούν τόσο πολύ τα ενίκια. Το επίδομα ενικίου, το οποίο είναι μία από τις προτάσεις της κυβέρνησης, στην ουσία είναι πολύ μικρό σε σχέση με την αύξηση που έχουμε δει στα ενίκια αυτή τη στιγμή, που είναι της τάξης του 40% και το 70%. Ένα 70 ευρώ επίδομα σε ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει και πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες ενισχύσεις έχουν να κάνουν με αγορά κατοικίας, βοήθημα σε νέους που έχουν δυσκολίες οικονομικές και έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, δεν έχει να κάνει με το ενίκιο. Άρα εσείς ζητάτε να μειωθούν με κάποιο τρόπο τα ενίκια στο κέντρο της Αθήνας και στις γύρω περιοχές, σωστά? Ακριβώς, σε όλη την Αθήνα. Όλη η Αθήνα έχει πρόβλημα. Πόσα άτομα είστε σε αυτά τα κινήματα που μας είπατε ότι ενωθήκανε κάτω από την ομπρέλα Γειτονιές για το Δικαίωμα στη Στέγη? Ενώ είστε πολλοί άτομα. Άνθρωποι, εντάξει, δεν λέω αν πείτε 50-60, ενώ... Η πρωτοβουλία είναι κάτι αυτή, το οποίο αγγίζει τον κόσμο. Κοιτάξτε, και από το ξεσπιτόγατο, αυτό που έχει 50.000 μέλη στο Facebook, για παράδειγμα. Ναι. Μιλάμε για κόσμο, άρα. Πολύ κόσμο, δηλαδή. Αν μπεις εκεί, βλέπεις αγγελίες και σου πέφτουν τα μαλλιά. Υπόγειο 600 ευρώ. Γιατί τόσα τους λείπουν? Κύριε Μπάκα, εσείς πώς το βλέπετε το κίνημα εδώ πέρα? Θα γιγαντωθεί? Καταρχάς, κύριε Μπάκα, να σας ρωτήσω κάτι εγώ, γιατί έχει σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι η Αθήνα βασικό πρόβλημα. Είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχουμε δει πολλές φορές μαζί λίστες με τις αυξήσεις των ενοικίων στην περιφέρεια. Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Είναι ρεαλιστικό το να μην πλαφώνουν στα ενίκια? Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα από το εξής πρώτα. Είμαστε για έκτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές στο κόσμο στέγασης. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό στον κόσμο. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ξεκινάμε με αυτό. Δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο. Το 74,6% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης. Να σημειώσουμε σε αυτό, όταν η Ισπανία είδε ότι το 40% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40% των του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, μπήκε στη λειτουργία νέων μέτρων. Εμείς είμαστε στο 74,6%, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από ό,τι έχουν οι Ισπανοί και μπήκαν σε νέες εφαρμογές. Λοιπόν, όσον αφορά το πλαφόν, η χώρα μας νομοθέτησε το 2020, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές επιχειρηματικές μισθώσεις, όσες ήταν ενεργές. Και άφησε ελεύθερες, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, άφησε ελεύθερες τις οικιστικές μισθώσεις. Είμαστε η μόνη χώρα που το έκανε αυτό. Όλες οι υπόλοιπες χώρες νομοθέτησαν, και η Ισπανία, και η Πορτογαλία, και η Γαλλία, και η Αγγλία, και στις επιχειρηματικές και στις οικιστικές μισθώσεις. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή έχει η Αγγλία. Η ΜΕΚ, ας πούμε, του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς. Έχει πλαφόν στα ενίκια. Ενεργές οικιστικές μισθώσεις. Στις ενεργές οικιστικές, δηλαδή στη μίσθωση που είναι ήδη ενεργή. Δεν μιλάμε για τις νέες μισθώσεις. Okay. Η Ισπανία όμως έφερε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο τον Μάιο του 2023 για τη στεγαστική της πολιτική, που έβαλε πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων και σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και αναφέρει, εάν το σπίτι δεν έχει ανακαινιστεί τα τελευταία 2 έτη, δεν μπορεί να ζητήσεις αύξηση. Εάν αυτή τη στιγμή το σπίτι είσαι μεγάλος ιδιοκτήτης πάνω από 1500 τετραγωνικά μέτρα οικιστικά εκτός των αποθηκών και του πάρκινγκ, δεν έχεις το δικαίωμα να αυξήσεις το ενοίκιο. Αν αυτή τη στιγμή είσαι οικιστικά πιεσμένη περιοχή, που σημαίνει μια περιοχή η οποία δαπανάς πάνω από 30% του εισοδήματός του για το κόστος στέγασης, ή το ενοίκιο έχει αυξηθεί πάνω από 5% τη αρίθμο τελευταία διετία, σου δίνει φορολογικά κίνητρα στον ιδιοκτήτη για να νοικιάσει το ακίνητο χωρίς να έχει αύξηση σε σχέση με το ενοίκιο που εισέπρατε πριν 5 χρόνια. Γενικά, δεν χρειάζεται να μπούμε σαν χώρα στη λογική να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον τροχό τον έχουν ανακαλύψει πάρα πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει κοινωνική κατοικία, τι σημαίνει προσιτό κόστος στέγασης και τι μέτρα ήδη υιοθετούνται. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς με το συγκεκριμένο κίνημα. Είμαστε η χώρα η οποία μπήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με 1,3 εκατομμύρια ευρώ για το κομμάτι της στέγασης, όταν άλλες χώρες μπήκαν με 3 δισευρώ και 2 δισευρώ, χώρες οι οποίες έχουν κοινωνική κατοικία και εμείς δεν έχουμε. Είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, ο οποίος σήμερα έχει γίνει της μόδας, όλα τα σταυτογράφουν. Άρα δεν λένε στον κόσμο ότι δίνει 4.000 ευρώ αυτή τη στιγμή επιδότηση στον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα ανακαινήσει σπίτι ως 100 τετραγωνικά μέτρα. Μισό μπάνιο δηλαδή. Και εμείς λέμε το εξής πολύ απλό. Με 4.000 εσείς που είστε αρχιτεκτόνισαν, ανακαινείς το μισό σου μπάνιο. Εγώ σας πω το εξής. Και λέει 12.500 κατοικίες. Και έχουμε 3 ερωτήματα σημαντικά που κανείς δεν τα απαντά. Αυτές οι 12.500 κατοικίες πού βρίσκονται? Στα Γιάννητσα, στην Τρίπολη, στη Σπάρτη, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι? Αν αυτές οι κατοικίες δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται, που θα μπουν στο πρόγραμμα, αν αυτή τη στιγμή μαζικά δεν υπάρχουν 1.000 κατοικίες, π.χ. στο Παγκράτη, 800 στην Καλλιθέα, για να επηρεάσει το μείγμα, δεν θα δει αλλαγή στο κόστος στέγασης. Εάν αυτή τη στιγμή αυτές οι κατοικίες δεν βγουν με ένα πλαφόν στο ενίκιο, εφόσον έχουν κρατική επιχορήγηση, ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει ό,τι θέλει. Διότι αυτή τη στιγμή θα βάλει 20-25.000 ευρώ δικά του χρήματα και θα κάνει απόσβεση. Επομένως, τι συζητάμε για θέματα αναχέτησης του κόστους στέγασης? Ναι, κυρία Πετινάκη, και με εσάς να κλείσουμε. Να προσθέσω για το πλαφόν ότι υπήρχε στην Ελλάδα. Όχι απλά δεν είναι κάτι ρεαλιστικό, αλλά το εφαρμόζαμε μέχρι το 1995. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει. Υπομηδά διαφωνεί πάντως. Υπομηδά διαφωνεί, γιατί δεν είναι διαφωνία. Συγγνώμη, δεν είναι τώρα. Υπομηδά διαφωνεί και όταν ενίκια έχουν αυξηθεί 4,5%. Όταν αυτή τη στιγμή, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι όποιος πληρώνει ενίκιο δαπανίζει το 100% του μισθού του για το κόστος στέγασης για μια οικογένεια. Και όταν είσαι νέος, 60-70%. Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα σχόλιο. Βεβαίως. Και μετά να πάω στην Golden Visa. Ναι, θα το πω μόνο αυτό και τελειώνω. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την Golden Visa έχει δύο σημαντικά στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι απαγόρευσε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό ουσιαστικά είναι σαν να κοροϊδευόμαστε, διότι λέει από εδώ και πέρα. Άρα δεν μιλάμε για απαγόρευση τη βραχυχρόνια μίσθωση στα κινητά που έχουν αγοραστεί με στόχο την Golden Visa αναδρομικά ή καθολικά. Άρα δεν θα δούμε καμία αναχέτηση του κόστου στέγασης, να το γνωρίζει ο κόσμος. Και κατά δεύτερον, στο μεταβατικό διάστημα, από τώρα ως και τον Αύγουστο του 2024, να ξέρετε ότι θα έχουμε ραγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης Πειραιά και Δυτικά Προάστια, που θα επηρεάσουν επιδόματα πρόνοια συμπολιτών μας και θα επηρεάσουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γιατί θα μείνουν εκτός. Και όσους μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να είναι σε διαπραγμάτευση με τα funds για τα κόκκινα δάνεια. Άρα έχουμε πολλές στρεβλώσεις. Μία φράση και από εσάς, κυρία Πετινάκη, για να σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς ζητάτε πλαφόν, λέτε ότι υπήρχε μέχρι το 1995.
Καταργήθηκε γιατί, θυμάστε, υπάρχει εικόνα. Απλώς έπαιρνε παρατάσεις και κάποια στιγμή δεν πήρε πλέον παράταση η νομοθεσία που εφάρμοζε το πλαφόν. Κοιτάξτε, ένα άλλο θέμα που βάζει πολύ μεγάλη πίεση στα ασθενή και έχει να κάνει και είναι και οι πληστηριασμοί. Αδειάζουν πάρα πολλά ακίνητα και παραμένουν και κενά για αυτό το λόγο. Μετά σίγουρα θέλουμε ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όπως είπε ο κύριος Μπάκας, το θέμα της κοινωνικής κατοικίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καθόλου καμία πολιτική κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει και θα έπρεπε να εφαρμοστεί όχι απλά μάλιστα να λειτουργεί σε περιοχές γκέτο, αλλά πρέπει πραγματικά να διαχειριστεί μάλιστα σε όλη την πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο θερμά για την κουβέντα αυτή. Είναι ένα θέμα που καίει και δυστυχώς θα το βρίσκουμε μπροστά μας όλο είχαμε το επόμενο διάστημα. Είχαμε άφηξη βαχυχρόνιο μισθό, να ξέρετε. Δηλαδή από την ισχύ των νέων μέτρων. Μια καλή είδηση, μια φορά 24, να έρθει να μου πείτε. Όχι, από τους νέους κανόνες πρώτη πρώτη 2024, αν συγκρίνουμε την δυναμική του βαχυχρόνιου μισθώσεων Δεκέμβριο του 23, Φεβρουάριο του 24, έχουμε μια αύξηση 8,5%. Να μας ξανάρθετε να πούμε. Ωραία. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate και η κυρία Μαρία Πετινάκη, αρχιτεκτόνισσα, μέλος της πρωτοβουλίας γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη, που έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον ντεμπούτο το περασμένο Σάββατο με μια μετακόμιση πολύ ενδιαφέρουσα στο κέντρο της Αθήνας και πολύ πολύχρωμη. Και μας είπατε ότι θα δούμε κι άλλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.